Διονύση, καλησπέρα. Καλησπέρα, Ιωσήφ. Θέλω να πω ότι έχουμε να συζητήσουμε ένα θέμα, δεύτερη φορά το συζητάμε μαζί, το οποίο έχει να κάνει με την κωδικοποίηση, μάλλον τον κώδικα ψηφιακής διακυβέρνησης. Είναι ένας κώδικας, ένα νομοσχέδιο μάλλον, το οποίο κατατέθηκε από την παρούσα κυβέρνηση στις 9 Σεπτεμβρίου στην Επιτροπή της Βουλής. Με 17 Ιουλίου είχε κατατεθεί για διαβούλευση. Και στις 22, δηλαδή την ερχόμενη Τρίτη, θα ψηφιστεί. Είχα διαβάσει ένα άρθρο δικό σου στο οικονομία.gr και θέλω να μου πεις σχετικά με αυτό το άρθρο, γιατί εκεί έλεγες κάποια πράγματα και υπήρχαν και κάποιες αντιδράσεις στο Mac Press μετά, που έβαλε κάποια σχόλια ο Καλαμίτσης και υπήρξαν και κάποιες έτσι απόψεις και σχόλια. Ναι. Φαντάζομαι ότι θα λέγεται το τελευταίο άρθρο, γιατί στο οικονομία.gr έχει αρκετές φορές βάλει για το θέμα. Το τελευταίο αυτό ήταν πριν από 2 μέρες περίπου και ήταν με τίτλο «Ψηφιακή διακυβέρνηση με ατέλειες του 2010». Και ουσιαστικά πάλι επικεντρωνόταν σε αυτό που είχαμε κουβεντιάσει και την άλλη φορά, το θέμα της ενιαίας ψηφιακής αποτύπωσης του δημοσίου. Αυτός ο κώδικας ψηφιακής διακυβέρνησης που ψηφίζεται τώρα είναι πολύ σημαντικός, γιατί ουσιαστικά είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα λειτουργήσει η ψηφιακή διακυβέρνηση τα επόμενα χρόνια. Άρα έχω το φόβο ότι αν δεν μπει τώρα η ενιαία αποτύπωση, δεν θα μπει ποτέ. Άρα θα συνεχίσουμε να πορευόμαστε στα τυφλά, μαζεύοντας διάσπαρτα στοιχεία δεξιά και αριστερά, και έτσι η πρόταση συγκεκριμένη, γιατί πάντοτε δεν είναι θέμα τι είναι λάθος, είναι θέμα να βρούμε πώς μπορεί να γίνει το αντίστοιχο σωστό, ήταν να αντικατασταθεί ένα άρθρο που περιλαμβάνει μέσα, που προέρχεται από τη διάβγεια, από το νόμο της διάβγειας του 2010, που ήταν το άρθρο για την ανάρτηση οργανογραμμάτων. Έλεγε λοιπόν η διάβγεια τότε, και για την εποχή της ήταν καινοτομία, ότι κάθε υπηρεσία αναρτά στον ιστότοπό της ένα οργανόγραμμα με τη δομή της και με τα στοιχεία των υπηρετούντων, και μάλιστα είχε και στοιχεία επικοινωνίας για τον καθένα. Αυτό στην πράξη δεν δούλεψε καλά. Και οι υπηρεσίες δεν το βάζανε πάντα, αλλά και το βασικότερο είναι ότι δεν είχε κάποιες προδιαγραφές ομοιομορφίας ή κάποιο τρόπο να μπορεί κανένας να συγκεντρώσει όλα αυτά τα στοιχεία. Γιατί μπορεί να το βάλει ο ένας σαν μια εικόνα, ο άλλος μπορεί να το βάλει σαν ένα αρχείο Excel, ο τρίτος μπορεί να το βάλει με έναν άλλο τρόπο, ξέρω εγώ, και να πατάς ένα τμήμα και να βγαίνουν οι υπάλληλοι. Που μπορεί να είναι πολύ ωραίο στο web, αλλά από την άλλη μεριά δεν σου δίνει τη ζωτική πληροφορία. Εσύ προτείνεις ένα μπούσουλα για να μπουν αυτά. Δεν προτείνω εγώ, προτείνει. Εσύ, εννοώ δηλαδή το σχέδιο αυτό. Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών και η Διεθνής Διαφάνεια Ελλάδος έχει καταθέσει μια τροπολογία, την οποία την κατέθεσε τον Οκτώβριο στο επενδύο στην Ελλάδα, επειδή υπήρχε και εκεί μεγάλο ψηφιακό περιεχόμενο. Τότε δεν συζητήθηκε αυτό το πράγμα. Τώρα όμως που ο κώδικας είναι ακριβώς για την ψηφιακή διακυβέρνηση, θεωρώ απαραίτητο να μπει εκεί μέσα. Και πιστεύω ότι είναι λάθος το να μπει αυτό το κομμάτι της διάβγειας. Γιατί? Γιατί η διάβγεια, καταρχάς, τι κάνει? Σε κάθε υπηρεσία έχεις ένα οργανόγραμμα. Άρα εάν θελήσεις να μαζέψεις κεντρικά το οργανόγραμμα, ακόμα και αν το βάζαν όλοι, θα έπρεπε να γυρνάς να μαζεύεις τα κομμάτια του puzzle και να προσπαθείς να τα συνθέσεις με αυτά τα ετερόκλητα πράγματα που λέγαμε πριν. Αντίθετα, εάν έχεις αυτό που προτείνανε οι δύο φορείς, μια κεντρική βάση δεδομένων, όπου έχεις βάλει όλα αυτά τα στοιχεία της δομής και της τελέχωσης, μόνον, τίποτα άλλο. Δηλαδή, ποιες μονάδες έχει ο κάθε φορέας και κάθε μονάδα του φορέα, ποιους υπαλλήλους απασχολεί κάθε μέρα. Το κάθε μέρα είναι σημαντικό. Γιατί αυτό εξασφαλίζει μια ημερήσια φωτογραφία του δημοσίου. Δηλαδή, είναι κρίμα και συγχρόνως είναι και ντροπή να βλέπει κανένας να διαπληκτίζονται ο Πρωθυπουργός με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης για το ποιος είχε τους πιο πολλούς μετακλητούς και να μην μπορούν να βγάλουν άκρη. Δηλαδή, το γεγονός ότι δεν είναι καταγραμμένοι αυτοί οι μετακλητοί και να πούνε, έλα εδώ παιδί μου, φέρε μου την εικόνα, την τάδε ημερομηνία και την εικόνα, τη δίνα ημερομηνία, να βάλουμε τη μία πάνω στην άλλη και να δούμε πού είναι οι διαφορές. Αυτό δείχνει ότι το κράτος δεν δουλεύει σωστά στο κομμάτι των μεταρρυθμίσεων. Παρόλο που λέγεται πάντοτε κεντρικό πράγμα ότι είναι οι μεταρρυθμίσεις, δεν έχει δουλέψει καλά αυτό το πράγμα. Άρα είχα πάντα την εντύπωση ότι δεν το θέλουν αυτό οι κυβερνώντες. Εσύ τι γνώμη έχεις? Μέχρι τώρα έχουν δείξει να μην το θέλουν. Εκείνο που δεν ξέρω είναι ότι επειδή ποτέ δεν υπήρξε σαν κεντρικό θέμα σε συζητήσεις, πολλοί μπορεί και να μην το ξέρουν καν.
πολλοί έχουν μείνει με την εντύπωση ότι επειδή έγινε η απογραφή, η οποία έγινε το 2011, υπάρχει αυτό το πράγμα. Σου λέει, καλά, δεν υπάρχει απογραφή. Και όντως, στην απογραφή έχουν απογραφεί οι μισθοδοτούμενοι. Αλλά πώς? Αναφορέα. Η κάθε διεύθυνση διοικητικού έχει συγκεντρώσει τους υπαλλήλους της. Άρα δεν έχεις δυνατότητα να δεις μέσα σε αυτό το φορέα η διάρθρωση πώς είναι. Σε κάθε μονάδα υπάρχουν οι υπάλληλοι που πρέπει να υπάρχουν. Ένα εργαστήριο έχει τους τεχνικούς, ας πούμε, και τους επιστήμονες που θα έπρεπε να έχει. Ένα που έχει μια μονάδα που έχει έναν οδηγό, έχει και αυτοκίνητο, το οποίο θα το δεις μετά, γιατί αυτά δεν θα μπουν στην πρώτη φάση. Αλλά στη δεύτερη φάση, μόλις υπάρχει αυτό, το οποίο είναι μια υποδομή για τα πάντα, μπορείς εκεί πάνω να εξαρτήσεις όλα τα υπόλοιπα. Άρα τι είναι αυτό? Αυτό είναι μια πάρα πολύ εύκολη υποδομή. Είναι κάτι που υπάρχει σχετικό? Φυσικά υπάρχει σχετικό και υπάρχει στη διάβγεια. Γιατί στη διάβγεια, όταν βάλει κανένας ένα υπουργείο, θα δει μέσα ότι υπάρχει το κωδικό του υπουργείου, θα δει ότι μόλις βάλει το υπουργείο θα δει όλες τις μονάδες από κάτω, επίσης με τους κωδικούς του. Και άμα διαλέξει και μια μονάδα, θα δει όλους όσους έχουν δικαίωμα υπογραφής, πάλι κωδικοποιημένους. Άρα ουσιαστικά τι λέμε? Ότι αντί να είναι οι φορείς μόνο που βγάζουν έγγραφα και οι μονάδες που τα παράγουν, η συνθήκη μόνο αλλάζει. Και ποιους θέλουμε, για να είμαστε σίγουροι ότι έχουμε τους πάντες, όποιους μισθοδοτούνται έστω και με ένα ευρώ από το δημόσιο. Δεν μου λες, στη διαβούλευση που έγινε, μπήκε αυτό η πρόταση αυτή? Βέβαια, βέβαια, στη διαβούλευση μπήκε η πρόταση. Μπήκε. Τον Ιούλιο δεν απαντήθηκε όμως. Κανονικά η διαβούλευση πρέπει να απαντάει, γιατί κάτι δεν το δέχτηκε. Ναι. Εδώ δεν το έχει απαντήσει αυτό το πράγμα. Και φαίνεται ότι δεν το δέχτηκε. Φαίνεται ότι δεν το δέχτηκε από το ότι δεν άλλαξε. Δηλαδή η πρόταση τι ήταν? Ήτανε το άρθρο 82, ήταν στη διαβούλευση, 81 είναι τώρα στο νομοσχέδιο που αναφέρεται σε αυτή τα οργανογράμματα. Να μην είναι το παλιό άρθρο, το οποίο και δεν έχει λειτουργήσει αλλά και έχει το πρακτικό πρόβλημα που λέγαμε, αλλά να είναι ένα κεντρικό αποθετήριο. Αυτό το κεντρική βάση δεδομένων. Τι θα πει μια βάση δεδομένων? Μια, ναι, βάση δεδομένων. Αυτό θα πει... ήθελα να σε ρωτήσω. Ναι. Τι είναι βάση δεδομένων? Ναι, βάση δεδομένων είναι ουσιαστικά βάζει τα. Για να το καταλαβαίνει όλος ο κόσμος, τα δεδομένα σου με έναν οργανωμένο τρόπο. Δηλαδή ξέρουν μεταξύ τους πώς θα συνεννοηθούν τα δεδομένα, αν μπορούμε να τα προσωποποιήσουμε, ναι, έτσι, ώστε να σου απαντάνε διάφορα ερωτήματα. Τι μπορεί να είναι αυτά τα ερωτήματα? Πες μου, ας πούμε, σε αυτή την υπηρεσία πόσες μονάδες έχουν μόνο έναν υπάλληλο. Πες μου πόσες έχουν πάνω από 20 υπαλλήλους. Αυτό μου θυμίζει ένα Excel, ας πούμε. Ναι, θα, έτσι, μπορούσε με, να είναι τετραγωνάκια. Θα μπορούσε να είναι και σε Excel. Συνήθως τα κάνουν και με μια άλλη υποδομή. Είμαι άσχετος και αυτό το είπα. Όχι, καλά το είπες, γιατί έδειξες ακριβώς την απλότητα του πράγματος. Απλότητα, ναι. Όχι μόνο Excel, θα μπορούσε να είναι και ένα σκέτο κείμενο. Δηλαδή θα μπορούσε να λέει, και το έχουμε πει και την άλλη φορά, είναι ένας δίστυλος πίνακας αυτός, που έχει τον κωδικό της μονάδας και τον κωδικό της μίας και μοναδικής μονάδας που είναι από πάνω. Με αυτό τον πίνακα λοιπόν μπορείς να απεικονίσεις για τον υπολογιστή, αυτό είναι αρκετό για να ξέρει όλη τη διάρθρωση μιας υπηρεσίας. Και αντίστοιχα, το μοναδικό αριθμό, τώρα έτσι κι αλλιώς θα κάνουν, θα δημιουργήσουν μοναδικούς αριθμούς, αλλά και οι υπάρχοντες, το αφημί, ας πούμε, του υπαλλήλου, και δίπλα ο κωδικός της μονάδας που σήμερα πήγε και έδειξε, που εμφανίστηκε σήμερα και δούλεψε. Άρα, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι θα έχεις, ας πούμε, για όλους τους υπαλλήλους, ακόμα και 1 εκατομμύριο υπάλληλοι, που ξέρουμε πολύ καλά ότι δεν είναι, είναι πολύ λιγότεροι, θα ήταν 2 εκατομμύρια αριθμοί. Πόσο είναι η φωτογραφία στο κινητό μας? Δηλαδή είναι μικρότερο από μια φωτογραφία στο κινητό μας. Και αυτό μας φυλάει και μας αποτυπώνει την καθημερινή εικόνα του δημοσίου. Θα μπορούσε να γίνεται και με άλλους τρόπους. Γιατί θα πούνε κάποιοι, μα καλά, βρε παιδί μου, οι υπάλληλοι πηγαίνουν κάθε μέρα στην ίδια υπηρεσία. Κάθε μέρα θα δηλώνουν ότι είμαι στην τάδε μονάδα? Όχι, δεν χρειάζεται. Εάν δεν δηλώσουν ότι ξέρεις σήμερα θα πάω κάπου αλλού, θα εξακολουθεί το σύστημα να παίρνει αυτόματα τις προηγούμενες ημερομηνίες. Μόνο όταν υπάρξει αλλαγή θα πει. Όταν υπάρξει αλλαγή θα φαίνεται. Αλλά γιατί είναι χρήσιμο αυτό το πράγμα να το φυλάει σε αυτή την ημερήσια φωτογραφία? Γιατί είναι πολύ εύκολο να την ανασύρεις μετά. Θέλω να πάρω. Δώσε μου την τάδε ημερομηνία. Θέλω πάρω πριν προχωρήσουμε, γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα αυτό που συζητάμε. Ναι. Και είναι και πολύ επίκαιρο και γρήγορα θα ψηφιστεί. Θέλω να πω στον κόσμο, ο οποίος πολλές φορές θεωρεί ότι αυτά τα θέματα δεν είναι εύπεπτα όταν τα βλέπει στο διαδίκτυο ή στο ίντερνετ ή στο YouTube, να το δει και να το δει μέχρι τέλους και να προσπαθήσει να το καταλάβει. Γιατί είναι ένα πρόβλημα δικό του. Είναι πρόβλημα και του κόσμου. Δεν είναι μόνο τη κυβέρνηση. Όχι, είναι απολύτως και του κόσμου. Έτσι. Και να μην μένει ο κόσμος μόνο στο τι είπε ο Ερντογάν σήμερα, πολύ σοβαρά αυτά που λέει βέβαια, και στο τι γίνεται με τον κορονοϊό. Είναι και αυτό πολύ σοβαρό. Αλλά είναι εξίσου σοβαρό και αυτό, γιατί θα ρυθμίσει όλη τη ζωή μας από εδώ και πέρα. Όχι μόνο αυτό. Ξέρεις, Ιωσήφ, με αυτό που είπες, έθιξες ένα άλλο πράγμα. Ότι όλα τα άλλα προβλήματα που έχουμε, και είναι όντως πολύ σοβαρά αυτή τη στιγμή αυτά που αντιμετωπίζει η χώρα μας, και μάλιστα πρέπει να πω ότι πολλά από αυτά τα έχει αντιμετωπίσει με μεγάλη επιτυχία η κυβέρνηση.
Αυτό όμως το πρόβλημα της οργάνωσης του δημοσίου, που και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός το έχει βάλει από την αρχή και μάλιστα με έναν εμβληματικό τρόπο, με το Κυριάκο φτιάξε κράτος που έλεγε. Όχι μόνο αυτό, ακούω και συζητάει και λέει συνέχεια, μιλάει για επιτελικό κράτος. Τι σημαίνει αυτό? Βεβαίως. Και το επιτελικό κράτος, είχα γράψει στο Capital ένα άρθρο παλιότερα, ότι η ψηφιακή αυτογνωσία είναι προϋπόθεση για το επιτελικό κράτος. Δηλαδή, αν το κράτος δεν ξέρει τον εαυτό του. Και αυτό είναι αυτό που προτείνουμε να μπει στο άρθρο 81. Το να ξέρει το στοιχειοδέστερο πράγμα που μπορεί να ξέρει, δηλαδή μόνο τη δομή του και τη στέλεχωσή του. Θα πούνε άλλοι, μα καλά, θα ξέρουμε τι κάνει ο καθένας. Θα το μάθουμε εν καιρό. Δεν χρειάζεται. Κάντε αυτό που είναι η βασική υποδομή για όλα τα άλλα και μετά τα άλλα θα έρθουν μόνα του. Δεν μου λες γιατί λες το κράτος ή η κάθε κυβέρνηση, εν πάση περιπτώσει, για να μην αναφερθούμε μόνο σε αυτήν. Αυτή όμως είναι τώρα στα πράγματα και αυτή θα αποφασίσει. Γιατί λες να μην το κάνει, θα έχει πολιτικό κόστος και γι' αυτό το αποφεύγει? Υπάρχει και αυτό το θέμα με το πολιτικό κόστος. Το ένα είναι ότι θα φαινόντουσαν ορισμένες επεκτάσεις που γίνονται κατά καιρούς. Δηλαδή, τώρα, ας πούμε, είχε γίνει μια επέκταση με αυτό το φορέα του Ακροπόλη. Είχα πάλι γράψει τη διαβούλευση γι' αυτό. Ξαφνικά δημιουργείται ένας φορέας με 17 υπαλλήλους, αλλά που δεν ξέρουμε ακριβώς τι θα κάνουν. Και έτσι στην έκθεση που είχε πάει την οικονομική, έλεγε ότι δεν ξέρουμε και το. Είναι απροσδιόριστο το ύψος της δαπάνης, γιατί αφού δεν ξέρουμε ποιοι είναι οι υπάλληλοι. Και η απορία μου είναι, αφού δεν ξέρεις λοιπόν τι υπαλλήλους πρέπει να πάρεις, τότε γιατί ξέρεις ότι είναι 17. Και αντίστοιχα έχει γίνει ένας οργανισμός τώρα για να αξιολογεί τις παροχές υγείας, το οποίο είναι ανώνυμη εταιρεία και το οποίο και αυτό θα έχει και γενικούς διευθυντές μέσα, άρα θα έχει πολύ προσωπικό, δεν αναφέρει πόσους θα έχει. Αυτά λοιπόν θα φαινόντουσαν πολύ εύκολα. Γιατί θα βλέπει κανένας ότι πότε από τη 1 Αυγούστου δημιουργήθηκε αυτός ο οργανισμός, να δούμε τώρα πώς αυξάνει. Αυτό είναι το ένα. Αλλά πρέπει να φαίνονται πολύ εύκολα. Δηλαδή, είχα πει και πέρσι στο συνέδριο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης ότι η πραγματικότητα στην Ελλάδα είναι ότι αρνούμαστε να δούμε την πραγματικότητα. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το τραγικό για μας. Γιατί μας αφορά άμεσα. Και δεν είναι αυστηρά θέμα ελληνικό αυτό, έτσι. Δηλαδή, όχι, μάλλον είναι αυστηρά θέμα ελληνικό. Είναι αυστηρά θέμα ελληνικό. Δεν μας το βάζουν απ' έξω. Είναι αυστηρά θέμα ελληνικό και αυτό είναι που έλεγα πριν. Απ' έξω είχαν πει ότι θα ήθελαν να κάνουν να υπάρχει κάποια αποτύπωση, αλλά είχαν αρκεστεί στο κομμάτι της απογραφής. Γιατί ήταν οι στόχοι τους δημοσιονομικοί. Δηλαδή, ενδιαφερόντουσαν πώς θα εξοικονομήσουν χρήματα, ενδιαφερόντουσαν κάτι άλλο. Και μάλιστα υπάρχει στα μνημόνια, αλλά μην επεκταθούμε σε αυτό, ναι, ότι οι μεταρρυθμίσεις αναφέρονται ως flanking structural policies, δηλαδή ως πάρεργο, το έχω γράψει σε αυτό το άρθρο που είδες. Γιατί δεν τους απασχολούσε και είναι λάθος που δεν τους απασχολούσε, διότι αυτό σημαίνει ότι δεν θα έχουν ούτε το οικονομικό κομμάτι βιώσιμο. Ήδη το δημόσιο χρέος μας, και φαίνεται στον πίνακα που υπάρχει σε αυτό το άρθρο στο Economia.gr, έχει αυξηθεί κατά 40 δισεκατομμύρια από το 16, δηλαδή μέσα σε ελάχιστα χρόνια. Και βλέπουμε ότι ανατρίμηνο, γιατί εκεί φαίνεται ανατρίμηνο, από τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους τα βρήκα τα στοιχεία. Το 18 δεν είπε ο Τσίπρας ότι βγήκαμε από τα μνημόνια κτλ.? Το 18 είπε ότι βγήκαμε από τα μνημόνια. Υπάρχει ένα εκπληκτικό άρθρο του Paul Craig Roberts, το The Genocide of the Greek Nation, το οποίο μάλιστα είχε μπει και στο Ribbon Sea, που είχε βάλει τότε ο Σωτήρης ο Καλαμίτσης στη μετάφρασή του και το έλεγε το αντιδιάγγελμα. Και είναι εκπληκτικό πώς αυτός ο άνθρωπος από την άλλη άκρη του Ατλαντικού, των 80 χρονών, αλλά με την πείρα που έχει, σαν οικονομολόγος και σαν καθηγητής, μπόρεσε και είδε τα διάφορα δεινά που είχαν συμβεί στην Ελλάδα. Και πώς αυτό το πράγμα δεν διατηρείται. Και το περίεργο ποιο είναι, ότι ενώ πανηγύρισαν την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, τι έκαναν, έβαλαν αυτή την ενισχυμένη εποπτεία, ανατρίμηνο, η οποία για τι πράγμα είναι, για να βλέπει αυτά που δεν ολοκληρώθηκαν. Μα πώς πανηγυρίζεις μια επιτυχή ολοκλήρωση όταν έχεις βάλει και μια εποπτεία για αυτά που δεν ολοκληρώθηκαν? Ποια ήταν αυτά που δεν ολοκληρώθηκαν? Ήταν οι δομικές μεταρρυθμίσεις που θα βοηθούσαν τη χώρα μας να πάρει τα πάνω της. Γιατί δεν τους ενδιέφεραν? Μα γιατί είχαν εστιαστεί στα οικονομικά και γιατί τα άλλα τα θεωρούσαν πάρεργο. Άρα, όταν έλεγε κανένας, ξέρεις, δεν τα έκανα αυτά που είχαμε πει τώρα με τις μεταρρυθμίσεις, αλλά θα τις κάνω όπου να είναι. Ήταν τότε τα οργανογράμματα που είχαν και που το είχαμε πολεμήσει πολύ το να γίνουν σωστά κι αυτά. Και δυστυχώς δεν είχαν γίνει, παρόλο που η τότε υπουργός είχε πει ότι θα τα εξετάσουμε αμέσως μετά. Πέρασαν 2 χρόνια, δεν τα εξέτασε ποτέ. Αυτά λοιπόν ήταν πολύ σημαντικό να γίνονται σωστά από την αρχή για να μπορεί να οργανωθεί το κράτος και να μπορεί να παράγει το κράτος. Αυτό δεν είχε απασχολήσει την Τρόικα. Και είναι λάθος που δεν την είχε απασχολήσει. Δηλαδή, αυτό η κινέζικη παροιμία που λέει ότι αν κάποιος πεινάει, μην του δώσεις ένα ψάρι, αλλά μάθε τον να ψαρεύει. Όχι μόνο δεν έμαθαν τους Έλληνες να ψαρεύουν, αλλά τους καλύτερους ψαράδες τους άφησαν και φύγανε. Όχι, τους άφησαν, τους πρόξανε να φύγουν στο εξωτερικό. 500.000 άνθρωποι φύγαν στο εξωτερικό. Και τις καλύτερες ψαρόβαρκες που είναι όλα αυτά, η περιουσία η κρατική η οποία πήγε στο ΤΑΙΠΕΤ και ξεπουλήθηκε. Και αυτοί πιστεύω ότι είναι το ίδιο, είναι σαν να χαλάσαν τις ψαρόβαρκες.
Έχουμε ψάρια, αλλά μείναμε χωρίς βάρκες και ψαράδες. Μείναμε ακριβώς χωρίς τον τρόπο να το κάνουμε. Και αυτό είναι όμως δικιά μας ευθύνη. Δηλαδή, δεν μπορούμε κάθε φορά να συμπεριφερόμαστε σαν ήπια. Να είμαστε στενοχωρημένοι πότε θα έρθει να μας φροντίσει κάποιος. Και όταν δεν μας φροντίσει όπως περιμέναμε, σαν πολίτες να μας φροντίσει. Για το λαό μιλάς τώρα. Για το λαό μιλάω, για εμάς πολίτες μιλάω. Για εμάς πολίτες μιλάω. Και μετά να στενοχωριόμαστε και να λέμε, α, δεν τα κάναν όπως έπρεπε να τα κάνουν. Και το ερώτημα είναι, βγήκες ποτέ να πεις πως έπρεπε να τα κάνουν? Δηλαδή, σε αυτή τη διαβούλευση, στο νομοσχέδιο, το κομμάτι της διακυβέρνησης, γιατί έχει 230 τόσα άρθρα το νομοσχέδιο. Αλλά το κομμάτι της ψηφιακής διακυβέρνησης, που είναι το πρώτο, έχει 107. Ήταν κάτι αντίστοιχο στο αριθμό των σχολείων, άλλα 107 σχολεία ή κάτι τέτοιο. Λοιπόν, δεν είναι κάτι που έλειπε τεχνογνωσία σε αυτού που θα μπορούσαν να συμμετέχουν. Είναι απλώς ότι δεν συμμετείχαν. Και δεν συμμετείχαν γιατί? Κατ' εμέ, για δύο λόγους. Μερικοί γιατί θεωρούσαν ότι μια χαρά πάει η κυβέρνηση, δεν έχει κανένα λόγο να συμμετέχουν. Από τη στιγμή που τα κάνανε οι ειδικοί, δεν έχουν λόγο να παρεύουν. Και φαίνεται στα σχόλια. Υπάρχουν ένα σωρό σχόλια που λένε μπράβο, Υπουργέ, πηγαίνει καταπληκτικά. Ορισμένοι άλλοι πιστεύω ότι είναι γιατί απογοητευτήκανε. Λένε ότι τι να κάνουμε, ό,τι και να λέμε δεν τα ακούει κανένα. Δεν είναι αλήθεια αυτό. Άμα τα λες, τα ακούς. Και εξάλλου είναι το μόνο μέρος που επίσημα το κράτος ρωτάει τη γνώμη των πολιτών. Όλα τα άλλα, αν κάθομαι εγώ τώρα και τα κουβεντιάζω μαζί σου και αν θα τα βγάλουμε στο YouTube, δεν έχει καμία απολύτως υποχρέωση κανένας υπουργός να κάτσει να το δει. Καμία. Πιστεύεις δηλαδή στην πίεση, τη μαζική πίεση? Πιστεύω στην ανταπόκριση του κόσμου. Δηλαδή πιστεύω ότι όταν ο υπουργός έρχεται και λέει, παιδιά, εγώ σας βγάζω ένα πλαίσιο για την ψηφιακή διακυβέρνηση. Ελάτε ψηφιακά να μου πείτε την άποψή σας. Δεν λείπει τεχνογνωσία σε αυτούς που απουσίαζαν από τη διαβούλευση. Τι μπορεί να γίνει σε προκειμένη περίπτωση λοιπόν, δηλαδή πώς μπορεί να αντιδράσει ο κόσμος? Τώρα, εδώ που είμαστε πια στη φάση που έχουμε ξεπεράσει τη φάση και έχουμε μόνο την ψηφοφορία μπροστά μας, μόνο με το να ενημερώσει τους βουλευτές. Δηλαδή, οι βουλευτές αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι όταν πάρουν για ψηφιακά θέματα ένα νομοσχέδιο 250 σελίδων. Αυτό ήθελα να πω. Βλέπω, ας πούμε, 260 σελίδες και 232 άρθρα. Ναι. Θα τα διαβάσουν αυτά? Εκ των πραγμάτων πιστεύω ότι αποκλείεται, αν όχι να τα διαβάσουν, να τα λεπτολογήσουν, πάντως αποκλείεται. Γιατί δεν βγαίνει αυτό το πράγμα, δηλαδή είναι ανθρωπίνως αδύνατο και σε έναν τομέα που πολλοί από αυτούς δεν είναι εξοικειωμένοι. Άρα γι' αυτό πιστεύω ότι ο κόσμος δεν είναι πληροφορημένος. Δηλαδή, εμένα η προσπάθειά μου θα ήταν το να τους πληροφορήσουν ότι υπάρχει κάτι, ένα πρόβλημα. Σε αυτό το συγκεκριμένο. Γιατί αυτό το συγκεκριμένο? Γιατί όπως είπες και πριν, είναι ένα πράγμα που είναι αυστηρά δικό μας, αυστηρά εσωτερικό. Δεν εξαρτάται από κανέναν, ούτε από Ερντογάν, ούτε από ιατρούς, ούτε από ξένους παράγοντες, ούτε από κανέναν. Είναι αυτό που είχε πει στις προγραμματικές δηλώσεις ο Πρωθυπουργός, ότι δεν μπορώ να δεχτώ σαν Πρωθυπουργός της Ελλάδας ότι δεν μπορούμε να τακτοποιήσουμε τα του οίκου μας. Εδώ λοιπόν πρόκειται για την τακτοποίηση του οίκου μας. Άρα, εγώ πιστεύω ότι η βούληση του Πρωθυπουργού υπάρχει σε αυτό το πράγμα και απλώς δεν έχουν καταλάβει περί τίνος πρόκειται. Νομίζω ότι σε αυτό που ρώτησες, ένα πράγμα πολύ εύκολο που μπορούσε να το κάνει ο καθένας είναι, γιατί έτσι κι αλλιώς κατά την περιγραφή του βίντεο θα έχουμε τα links. Γιατί μπορώ να λέω ό,τι θέλω, αν δεν είναι και τεκμηριωμένα να φαίνεται. Σωστά. Και το κάθε ένα από τα άρθρα έχει επίσης τεκμηρίωση μέσα. Και αυτό που διάβασες, είδες ότι στα πάντα, εκεί που λέω για το τι γίνεται στα μνημόνια, έχει παραπομπή στο μνημόνιο. Εκεί που λέω τι γίνεται για τον οργανισμό δημοσίου χρέους, έχει παραπομπή στο δημόσιο χρέος. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό κανένας να ελέγχει τις πηγές, διότι δυστυχώς με το διαδίκτυο πλέον ο καθένας γράφει ό,τι του κατεβάσει. Δηλαδή, και εγώ κάθε φορά τρέμω εάν αυτά που μεταχειρίζομαι είναι αληθινά. Αυτό που είπα τώρα, ας πούμε, ο Πίτερ Ντράκερ λέει, το κουβεντιάζαμε πριν, νομίζω ότι δεν το ανέφερα τώρα στην κάμερα, ναι, που λέει ότι αν κάτι δεν μπορείς να το μετρήσεις, ναι, δεν το είπες, δεν μπορείς ούτε να το βελτιώσεις. Λοιπόν, το δημόσιο δεν μπορούμε να το μετρήσουμε. Άρα υπάρχει θέμα σε αυτό. Δηλαδή, αν δεν το μετρήσουμε, δεν θα μπορούμε να κάνουμε μεταρρυθμίσεις. Δεν μπορώ να το βρω και ακριβώς. Yeah. Που είναι, you can't manage what you can't measure. And if you can measure it, you can improve it. Άρα δεν μπορείς να διαχειριστείς ότι δεν μπορείς να μετρήσεις και δεν μπορείς να το μετρήσεις. Αν δεν μπορείς να το μετρήσεις, δεν μπορείς να το βελτιώσεις. Yeah. Άρα αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και αυτό ουσιαστικά μας δίνει μια υποδομή μέτρησης του δημοσίου. Δηλαδή, όταν λέμε θα αξιολογούμε τους υπαλλήλους, μα ποιους θα αξιολογούμε, αυτούς που δεν ξέρουμε? Έχουμε πει και παλιότερα ότι υπήρχαν βίντεο που λένε ότι δεν ξέρω που είναι ο κάθε υπάλληλο. Είναι πάντως τραγικό να ξέρεις τη λύση, να τους τη δίνεις στο πιάτο και να την παρακάμπτουν ή να την αγνοούν. Ναι, αλλά επειδή υπάρχει πάντοτε αυτό το θέμα του ότι μπορεί να μην έχει εκτιμήσει κάποιος τη σοβαρότητα του πράγματος. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να πει: ρε παιδί μου, δεν είναι. Θα φτιάξουμε τώρα το σύστημα διαχείρισης ανθρώπινων πόρων. Το προκυρήσουμε αυτή τη στιγμή. Όπου να είναι, θα γίνει. Αυτό το όπου να είναι θα γίνει είναι αλήθεια. Κάποια στιγμή ενδεχομένως θα γίνει. Γιατί λέω ενδεχομένως? Γιατί το ακούω από το 2002 αυτό το σύστημα ανθρώπινων πόρων. Λοιπόν, δεν είναι καθόλου σίγουρο. Αλλά ας πούμε ότι θα γίνει.
Γιατί ένα πράγμα που γίνεται μέσα σε 6 μήνες και που θα αρχίσει να μαζεύει δεδομένα τα οποία μετά θα τα τροφοδοτήσει το σύστημα ανθρώπινων πόρων και που θα μπορεί κανείς να βλέπει τις μεταβολές, γιατί το σημαντικότερο είναι οι μεταβολές. Το είδαμε και με τον COVID τώρα. Τι κοιτάς να δεις, πόσους είχες χθες, πόσους έχεις σήμερα. Πόσους υπολογίζεις να έχεις αύριο, για να δεις τι θα κάνεις και πώς θα κάνεις τη στρατηγική σου. Όταν το δημόσιο αυτά τα πράγματα τα αγνοεί και πρέπει να κάθεται να τα ψάχνει για να μπορέσει να δώσει μια απάντηση, δεν έχει τρόπο γρήγορης ανταπόκρισης. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό το να γίνει γρήγορη ανταπόκριση. Έχει και δημοσιονομική διάσταση αυτό, δεν έχει? Φυσικά έχει, γιατί αφόσον συνδέεται με τις δαπάνες, δηλαδή τι λέει ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών, ότι εάν κάτι είναι μια δαπάνη του δημοσίου, στοιχείο νομιμότητας αυτής της δαπάνης είναι να γράφεται ποια μονάδα ή άτομο αφορά. Και το αφορά δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είναι για την ίδια, δηλαδή ένα τμήμα προμηθειών το οποίο προμηθεύεται ένα F-16, ας πούμε. Και βέβαια τα στρατιωτικά δεν παίζουν μέσα σε αυτό το οργανόγραμμα. Δεν πρόκειται. Υπάρχουν τομείς που εξαιρούνται για λόγους ασφάλειας. Αυτό είναι προφανές. Αλλά είναι το τεράστιο κομμάτι του δημοσίου το οποίο δεν εξαιρείται από αυτό. Μιλάς για το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης, ας πούμε. Μιλάω για το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης. Μιλάω ενδεχομένως για ένα μέρος του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Υπάρχουν πράγματα τα οποία αναγκαστικά θα πρέπει να έχουν στεγανά, ας πούμε. Να έχουν στεγανά. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι τα ίδια δεν πρέπει να έχουν την οργάνωσή της, και ελπίζω να τα έχουν. Δηλαδή, αλίμονο το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης αυτή τη στιγμή δεν ξέρει, ας πούμε, μέχρι τελευταίο φαντάρο ποιοι είναι σε κάθε μονάδα. Αυτό όμως που εγώ πιστεύω ότι ο στρατός το ξέρει και ελπίζω ότι ο στρατός το ξέρει, θα έπρεπε να το ξέρουν και όλοι οι άλλοι. Δηλαδή, θα έπρεπε να το... έτσι να λειτουργεί το δημόσιο. Θα έπρεπε να θεωρείται αυτονόητο αυτό το πράγμα. Επειδή έχουμε φτάσει στο διατάφτα, δηλαδή την Τρίτη ψηφίζεται. Ναι. Εσύ, σαν για να ολοκληρώσει αυτό το. Να, μάλλον να εκφράσει την αγωνία σου, γιατί για αγωνία καταλαβαίνω ότι πρόκειται. Τι θες να πεις τώρα, την τελευταία στιγμή, τι θα ήθελες να γίνει? Τώρα στο παραπέντε. Έχεις τρόπο να επέμβεις? Το μόνο πράγμα που νομίζω ότι μπορεί να γίνει είναι να υπάρξει μία. Καταιγίδα με την καλή έννοια, όχι σαν αυτή που περιμένουμε τώρα και ανησυχούμε. Μία καταιγίδα από email. Δηλαδή, αν αυτό το άρθρο, το οποίο λέει αυτό το πολύ απλό πράγμα, δηλαδή λέει ότι η ψηφιακή διακυβέρνηση έχει ατέλειες το 2010. Απλώς βάζανε αυτό τον τίτλο, ψηφιακή διακυβέρνηση με ατέλειες το 2010, και από κάτω το link στο άρθρο, και το στέλνανε στους βουλευτές για να τους συγκλίσουν ότι, παιδιά, διαβάστε αυτό το άρθρο, το οποίο είναι, διαβάζετε σε 5 λεπτά, εάν δεν ψάξετε και τις αναφορές. Για να δείτε ότι υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα. Αυτό θα μπορούσε να βάλει το θέμα στο δημόσιο διάλογο, γιατί δεν έχει μπει το θέμα στο δημόσιο διάλογο. Θα είναι ευχής έργο να μπορέσει να υλοποιηθεί τώρα. Δηλαδή, θα είναι, πιστεύω, μια τεράστια νίκη του Υπουργείου. Και πιστεύω ότι αν το κάνει το Υπουργείο, έχει να δρέψει πάρα πολλές δάφνες, όπως με τη Διάβια είχε δρέψει πάρα πολλές δάφνες. Θα δρέψει δάφνες και με αυτό, γιατί τις άφησαν οι προηγούμενοι. Δηλαδή, κανονικά έπρεπε να τις έχουν δρέψει οι προηγούμενοι. Ξέρεις, δεν είναι ένα μεγάλο κανάλι αυτό που μπορεί να ταρακουνήσει τα νερά. Σίγουρα θα το δουν κάποιοι, κάποιες εκατοντάδες, ενδεχομένως χιλιάδες κόσμου. Αλλά πραγματικά κι εγώ αγωνιώ μαζί με σένα, γιατί θα ήθελα να υπάρχει αποτέλεσμα, επειδή στο βαθμό που το έχει ζήσει εσύ και που το έχουμε συζητήσει, με έχει αγγίξει και εμένα. Γι' αυτό και σου πέρα να το κάνουμε βίντεο, γιατί είναι πολύ διαφορετικό η ανταπόκριση ενός βίντεο που τα ακούει ο άλλος. Είναι αλήθεια. Από να μπει στη διαδικασία να το διαβάσει. Είναι αλήθεια και είναι ένα απλό πρόβλημα. Δηλαδή, κάνουμε μια παρένθεση και το μεγαλώνουμε λίγο, αλλά κάνουμε πολύ συχνά αναφορές στην Εσθονία. Η Εσθονία, βγαίνοντας από το κομμουνιστικό μπλοκ σε μια τραγική κατάσταση, ούτε εξωτερική βοήθεια δέχτηκε, αλλά αποφάσισε να οργανωθεί ψηφιακά από τότε, και μιλάμε για το 1991. Ξέρουμε πολύ καλά ότι με την εξέλιξη της πληροφορικής, 30 χρόνια πίσω είναι ένας αιώνας. Δεν είναι 30 χρόνια. Λοιπόν, αυτά που έκανε τα άλματα η Εσθονία, εμείς αυτή τη στιγμή κουβεντιάζουμε για το πρώτο βήμα, για το μπουσούλισμα, και εξακολουθούμε παράλληλα να μιλάμε και να φιλοδοξούμε να κάνουμε τεχνητή νοημοσύνη, να κάνουμε ρομποτική, να κάνουμε όλα αυτά. Τα οποία προφανώς θα κάνουμε. Δηλαδή, η ιδέα τι είναι, ότι παράλληλα με οτιδήποτε άλλο, μη χάνουμε δεδομένα και μη χάνουμε τη δυνατότητα την οργανωτική που θα μπορούσε να μας δώσει αυτό το πράγμα. Αυτό είναι το βασικό, δηλαδή ότι δεν μπλέκει με κάτι άλλο, και η υποδομή εξάλλου υπάρχει ήδη στη Διάβγεια. Αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Και ελέγχου αυτή τη δεδαλώδου διοίκηση, έτσι. Ναι, αυτή τη στιγμή έχουν σηκώσει τα χέρια ψηλά όλοι. Εάν ήταν σωστή η ιδέα του να έχει οργανόγραμμα ανά υπηρεσία, θα έπρεπε να είναι αντίστοιχα σωστή και η ιδέα να έχει τα έγγραφα τη κάθε υπηρεσία στον τοπικό τη ιστότοπο. Άρα να παρακαλέσουμε τον κόσμο. Γιατί τα έκανε κεντρικά αυτά τα πράγματα? Τα έκανε κεντρικά για να διασφαλίζει ότι το κράτος έχει τη συνολική εποπτεία και ότι κάποιος μπορεί να τα βρει όλα μαζί. Η ίδια συνολική εποπτεία, δηλαδή η δημόσια διοίκηση, είναι μία και ενιαία. Και μάλιστα ένα άλλο πράγμα που δεν το είπαμε, αλλά και αυτό πρέπει να το πούμε,
είναι ότι σαν πολίτες πρέπει να την αγαπάμε. Συνήθως τη μισούμε. Α, μου κάνανε αυτό, α, μου κάνανε εκείνο. Είναι λάθος αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς ο καθένας, γιατί ακούς πολλά τώρα με τα ελληνοτουρκικά, ναι, ότι θα πάω στην πρώτη γραμμή, θα κάνω, δεν θα αφήσω ούτε σπιθαμί, ούτε δεν ξέρω τι. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν οι οποίοι είναι έτοιμοι να πάνε στο μέτωπο να σκοτωθούν, δεν έχουν τη διάθεση από το σπίτι τους να πατήσουν ένα κλικ και να στείλουν ένα email για να βελτιώσουν τη δημόσια διοίκηση. Αυτό εμένα με εντυπωσιάζει πάρα πολύ. Δεν καταλαβαίνω πώς μπορείς να αγαπάς την πατρίδα σου και να μην αγαπάς το κράτος της. Δηλαδή είναι μαζί αυτά τα πράγματα. Είναι το κοινό μας σπίτι, είναι η κοινή μας επιχείρηση. Αν δεν βελτιωθεί το κράτος, δεν πρόκειται να δούμε προκοπή. Και αυτή τη στιγμή, έτσι όπως αυξάνει και το χρέος, έχουμε πάρα πολύ μεγάλο κίνδυνο. Αυτό το κίνδυνο πρέπει να τον καταλάβουμε, πρέπει να ανησυχούμε. Πολλές φορές κάνω μια τέτοια κουβέντα στην παρέα και μου λένε, έλα τώρα να πούμε και κάτι πιο ευχάριστο. Μα δεν είναι πιο ευχάριστο κάτι άλλο. πρέπει να το έχεις αγωνία. Και υπάρχουν άνθρωποι στον πλανήτη, υπάρχει μια CEO, αλλά αυτό ανοίγει μια άλλη συζήτηση που λέγεται Μαρτίν Ρόθμπλατ, ίσως αξίζει να βάλουμε από κάτω το link για αυτό το πράγμα, που ήταν δικηγόρος και επειδή η κόρη της έπαθε ένα νόσημα που θεωρεί το ανίατο, μελέτησε βιολογία. Πρώτα είχε τα χρήματα και μπόρεσε να πληρώσει κάποιους ανθρώπους για να κάνουν την έρευνα που ήταν οι ελάχιστοι που κάνανε έρευνα σε αυτό το περίεργο νόσημα. Το πνευμόνων ήταν. Δεν βγάλανε αποτέλεσμα και είδε ότι το κορίτσι το οποίο του είχαν δώσει 3 χρόνια ζωή θα πέθαινε. Και κάθισε και μελέτησε μόνη της και έμαθε βιολογία και έχει βρει και μια πατέντα και την αγόρασε. Και επειδή δεν τη δίναν στην ίδια, πήγε και βρήκε κάτι νομπελίστες να μπουν μπροστά. Και εν πάση περιπτώσει έχει φτιάξει αυτή τη στιγμή μια εταιρεία δισεκατομμυρίων που κάνει αυτά τα φάρμακα και μάλιστα όπου αυτά τα φάρμακα. Όποιος δεν έχει δυνατότητα να τα αγοράσει, τα δίνει τζάμπα. Λοιπόν, κάτι τέτοιες πρωτοβουλίες ανθρώπων που έχουν κάνει τέτοια άλματα μας δείχνουν ότι για το κράτος μας έπρεπε να έχουμε την ίδια αγωνία που έχουμε αν έχει μια ανίατη ασθένεια, αλλά όχι μάλλον ανίατη, μια ιάσιμη ασθένεια, αλλά πολύ σοβαρή, ένα πολύ κοντινό μας πρόσωπο. Γιατί αν βελτιωθεί το κράτος θα είναι όλα πάρα πολύ καλύτερα. Δηλαδή, η διακυβέρνηση, αν τη βελτιώσουμε, θα βελτιωθεί η ζωή μας όσο δεν φανταζόμαστε. Ωραία. Εγώ να σου πω την αλήθεια, θα παρακαλέσω μαζί με σένα αυτό που συζητάμε τώρα να ευαισθητοποιηθεί ο κόσμος όσο μακάρι, μπορεί μακάρι, και μακάρι. Να στείλει όπως λες εσύ μηνύματα. Ναι, email. Ένα email. Σε δημοσιογράφους επίσης. Ότι παιδιά, αυτό το θέμα αναδείξτε το. Αυτή τη στιγμή είμαστε τώρα Παρασκευή. Τρίτη ψηφίζεται. Έχουμε αρκετές μέρες μπροστά μας για να μπει το θέμα στη συζήτηση. Πάντοτε υπάρχει και αυτό που λέγαμε για το λάθος. Δηλαδή. Μπορεί να το υποστηρίζω με τόσο πάθος, υπάρχει ενδεχόμενο να κάνω λάθος. Και υπάρχει ενδεχόμενο να κάνει λάθος και ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών και η Διεθνής Διαφάνεια Ελλάδος. Το λάθος είναι ανθρώπινο. Και μάλιστα, όχι μόνο είναι ανθρώπινο, στο Silicon Valley το πανηγυρίζουν, γιατί σου λέει ότι από το λάθος σου θα μάθεις. Πρέπει όμως κάποιος να σου το πει. Αν δεν σου εξηγήσει ότι κάνεις λάθος, μένεις εσύ να νομίζεις ότι έχεις δίκιο και να χτυπιέσαι γι' αυτό, και ο άλλος που ξέρει που κάνεις λάθος το κρατάει μυστικό. Ας έρθουν να μας το πούν αυτό το μυστικό που γίνεται λάθος. Ωραία. Λοιπόν, τι να πω, εγώ δεν θα πω σε ευχαριστώ, γιατί είναι αυτό... Εγώ σε ευχαριστώ, διότι ακριβώς αυτό το κανάλι με τους φίλους που έχεις, που είναι σημαντικό, δεν είναι το να ευλογήσω τα γένια σου κυριολεκτικά. Όχι, όχι, δεν θέλω να μου πάρεις. Αλλά είναι κάτι το οποίο είναι πάλι σημαντικό σαν παράδειγμα. Δηλαδή, εμένα γιατί μου πήγες από την αρχή σαν άνθρωπος. Γιατί ψάχνεις από τη μία άκρη της Ελλάδας μέχρι την άλλη, να βρεις ανθρώπους οι οποίοι έχουν μια θετική προσφορά. Είναι για ανεξάρτητα από το τι είναι. Το κάνω για μένα, για να μην χάσω την ελπίδα μου για το μέλλον και για τα παιδιά μου. Αλλά δεν είναι εκπληκτικό. Ναι, βλέπεις τον άλλον οικοδόμο, ο οποίος έχει κάνει όλα αυτά τα καταπληκτικά ετερόκλητα πράγματα. Και λες, είναι δυνατόν αυτού του ανθρώπου το μυαλό του να κινείται με αυτή την εκπληκτική, με αυτόν τον εκπληκτικό τρόπο. Και κάθε ένας από αυτούς τους ανθρώπους έχει ένα πράγμα για το οποίο έχει πάθος και μια δημιουργικότητα. Ναι. Λοιπόν, αυτό είναι τόσο βασικό και τόσο. Ή ο άλλος, ο οποίος είναι στο καράβι, στην άγωνη γραμμή και είναι ακριβώς αφοσιωμένος αυτό που κάνει. Δηλαδή, είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Σκέφτομαι πολλές φορές μπαίνοντας στο λεωφορείο στις 6 το πρωί, ότι έχω μια ευγνωμοσύνη στον οδηγό που σηκώθηκε στις 4 για να πάει να φέρει το λεωφορείο και να μην χρειαστεί εγώ να περιμένω στο κρύο. Έτσι, έτσι. Αυτό δεν το έχουμε καταλάβει. Έχουμε συνηθίσει μια συνεχή γκρίνια. Έχουμε συνηθίσει να μην κοιτάμε τι είναι το λάθος για να το διορθώσουμε, αλλά ποιος το έκανε. Είναι αδιάφορο ποιος το έκανε. Έγινε ένα λάθος. Ναι. Θα κάτσουμε να λέμε, όχι εσύ το, α, ο Ιωσήφ, όχι, όχι, ο Ιωσήφ, ο Διονύσης. Μα είμαστε με τα καλά μας. Εάν έχει γίνει ένα λάθος, μόλις το δούμε πρέπει να το διορθώσουμε. Εγώ αυτό πιστεύω ότι είναι ένα λάθος που είναι με την ψηφιακή αποτύπωση που δεν την έχουν κάνει και πιστεύω ότι αν το δουν και το καταλάβουν και αν το αναδείξουν και μερικοί δημοσιογράφοι, γιατί τα μεγάλα κανάλια όπως λες, έχεις δίκιο ότι. Με βλέπεις που κουνάω το κεφάλι μου έτσι απογοητευμένος. Ναι, αλλά έχουν απήχηση και έχουν υπάρξει. Τώρα ανέβασα ακριβώς προχτές μια συνέντευξη που είχαμε με τον Σπύρο το Μάλι. Και είναι μισή ώρα που ακριβώς εξηγεί το πρόβλημα.
Λοιπόν, έχει υπάρξει και υπάρχει εκείνο το άρθρο που ήταν από το 17 στην Καθημερινή, η αποτύπωση του κράτους λυδεί αλήθως για όλους μας και είναι πραγματικά για όλους μας. Δηλαδή δεν μπορούμε να μας φταίνε πάντα οι άλλοι. Α, η κακή τροϊκανή. Α, η κακιά κυβέρνηση. Α, η αντιπολίτευση που δεν έκανε τίποτα. Εμείς τι κάναμε. Ζητήσαμε. Γιατί αν δεν ζητήσαμε. Προτείναμε. Ναι. Και το ζητήσαμε αυτό είναι. Το να ζητήσεις κάτι συγκεκριμένο. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, αν έχω μια ελπίδα σε αυτό το πράγμα, είναι γιατί είναι πάρα πολύ απλό. Δηλαδή είναι ότι, παιδιά, το άρθρο που είναι λάθος, βάλτε το στην άκρη και πάρτε ένα άρθρο που το έχουν επεξεργαστεί δύο οργανισμοί και είναι σωστό και βάλτε το στη θέση του. Ναι. Αυτό είναι κάτι που γίνεται πραγματικά σε μια συνεδρίαση. Δεν χρειάζεται παραπάνω. Ωραία. Λοιπόν, ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά και την Τρίτη αυτό το όνειρο θα γίνει πραγματικότητα. Μακάρι, θεωρώ ότι θα είναι ένα πολύ καλό βήμα για την πατρίδα μας και θεωρώ επίσης ότι σε αυτό που είχες πει για το πολιτικό κόστος και το άφησα κενό, ότι είναι κάτι το οποίο την κυβέρνηση θα την ωφελήσει πάρα πολύ. Γιατί θα την ωφελήσει, διότι έχουμε από το 2004 μέχρι το 2019 1.800.000 ψηφοφόρους που σταμάτησαν να ψηφίσουν. Οι οποίοι αυξάνουν, έτσι. Συνέχεια. Οι οποίοι αυξάνουν. Και γιατί, φαντάζομαι, τους βλέπω να αυξάνουν, δεν ξέρουμε από εδώ και πέρα τι γίνεται. Γιατί εξαρτάται πώς θα φερθεί η κυβέρνηση. Δηλαδή, αυτοί πιστεύω ότι σε ένα μεγάλο μέρος είναι άνθρωποι που έχουν χάσει την ελπίδα. Έτσι. Δηλαδή, σου λέει, όλοι οι ίδιοι είναι. Έτσι. Και είναι αλήθεια ότι. Μα πώς είναι, είναι όλοι οι ίδιοι. Ναι, δεν είναι. Αλλά ούτε οι ομοζυγωτικοί δίδυμοι δεν είναι ίδιοι. Λοιπόν, ποιος είναι ίδιος είναι ως προς ποιο κριτήριο τον κρίνεις. Όλοι οι υψηλοί, αν χωρίσεις ψηλούς κοντούς, είναι ίδιοι. Όλοι οι γαλανομάτιδες είναι ίδιοι, αν χωρίσεις με το κριτήριο τα μάτια. Εδώ χωρίζουμε με κριτήριο την αποδοτικότητα και τη δουλειά η οποία θα φέρει τη χώρα μας, η οποία δεινοπάθησε, εξαιτίας τους. Αλλά δεν έχει σημασία. Δηλαδή δεν έχει σημασία για ποιον δεινοπάθησε, από ποιον δεινοπάθησε. Και κυρίως τους κρίνουμε κατά πόσον υλοποιούν τις προεκλογικές τους δεσμεύσεις. Και σε αυτό δεν θέλω να είμαστε απόλυτοι. Δηλαδή, αν στο δρόμο βρεις ότι για κάποιο λόγο είχες κάνει λάθος την προεκλογική δεσμεύση. Εντάξει, αυτό, αλλά μιλάμε. Θα πρέπει να βγεις και να πεις ότι ξέρετε κάτι, παιδιά, σας είχα πει αυτό. Τώρα που είδα ότι υπάρχουν αυτοί οι 15 λόγοι για τους οποίους πρέπει να μην το κάνω. Δηλαδή, στην πληροφορική έχουν το agile development, το οποίο τι είναι, είναι η ευέλικτη ανάπτυξη. Μικρούς κύκλους για να προλαβαίνεις το λάθος πριν γίνει τεράστιο. Γιατί αλλιώς κάνεις όλο το λάθος και μετά λες, α, την πατήσαμε. Χιονίση, μιλάω για καραμπινά τα πράγματα. Ναι. Αυτό το συγκεκριμένο πράγμα που προτείνεις είναι καραμπινάτο. Είναι, αισθάνομαι και εγώ. Και όταν μιλάει για επιτελικό κράτος ο Πρωθυπουργός και πριν ανέβει και μετά που ανέβηκε, ναι. Κάντο λοιπόν. Ναι, αισθάνομαι και εγώ ότι θα το βοηθήσει πολύ το επιτελικό κράτος και κυρίως ότι θα βελτιώσει την εικόνα της κυβέρνησης και ότι θα σηκώσει από τον πάγκο ανθρώπους. Οι οποίοι δηλαδή, ακόμα και αν χαθούν μερικοί παλαιοκομματικοί ψηφοφόροι, οι οποίοι ονειρευόντουσαν κάποια θεσούλα στα μουλοχτά που δεν θα την βλέπανε. Που δεν θα του ωφελήσει αυτό. Που δεν θα του ωφελήσει αυτό. Αυτοί όλοι που κοινόρισαν στο παρασκήνιο δεν θα του ωφελήσει. Όπως δεν θα ωφελούσε και εκείνους τους δύο φρουρούς της Μελίνας που τους είχαν βρει να τη φρουρούν 22 χρόνια μετά το θάνατό του. Αλλά υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις, αλλά δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι ότι πάρα πολλοί που θα ξαναβρούν την ελπίδα θα πούνε ρε παιδί μου, πραγματικά πάει το πράγμα μπροστά. Δεν θα πούνε ότι εντάξει μωρέ, μη στενοχωριέσαι, είναι καλύτεροι από τους προηγούμενους. Δεν είναι αρκετό αυτό. Ναι. Θέλουμε πραγματικά καλούς και έχουν τις δυνατότητες. Έχουν τα φόντα και έχουν και τη διάθεση. Λοιπόν, πιστεύω ότι είναι πράγμα που μπορεί να τους πετάξει μπροστά. Ωραία, ωραία, Διονύση, να είσαι καλά. Χάρηκα πολύ για τη συνάντηση σήμερα. Και εγώ για αυτά που χαίρομαι πάντα όταν τα λέμε. Έτσι, ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Καλά επίσης.